έχει επιθυμεί να μιλήσει. Και αν πάει και συνέχεια να αποχωρήσω στους συμβούλους που μου ζήτησαν τον λόγο. Ο κύριος Γκάβρος, δεν ξέρω, παρακαλώ. Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον πρόεδρο του Δελικού Σταθμού, κύριο Μελιάνη. Όσον αφορά την ανάθεση του Υπουργού Ασφαλείας, του Βαλαόρα Χαράλαμπο, δεν τον γνωρίζω ούτε έχω ακουστεί για αυτόν τον κύριο. Και αν εξετάστηκε και αν υπήρχε η δυνατότητα να αναδεχθεί σε κάποιο μηχανικό μηχανολόγο από την περιοχή μας αυτή η υπηρεσία. Ενημερωτικά ήθελα να πω. Κύριε Βικέρη. Το Βαλαόρα Χαράλαμπο. Ναι. Για τις αναγωμώσεις των... Για τις υπηρεσίες της Ελληνικής Ασφαλείας. Δεν έχει τεθεί από εμάς. Εδώ πέρα έχω την απόφαση. Να το πληρώσω. Θα δώσω λίγο χρόνο στον κύριο Βικιάρη και να αποχωρήσω κάποιος άλλος για κάποιο άλλο θέμα. Ευχαριστώ, Ιωάννη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Αγώνιο Δήμαρχο για κάποια έτοιμα προετούμενα. Σε τι φάση δηλαδή ο φύση βρίσκονται. Ποια. Πρώτον, ανάβλαση τη Σοντού Καρπίτσι. Δεύτερον, ανάβλαση Αγία Αγίου Ανδρέα. Τη ανάβλαση πλατεία. Τη πίτα προστατεύση. Και τη εμμυνιακή αναβάθμιση του Χριστού. Σε τι φάση υλοποίηση βρίσκονται αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαμαρτής, νομίζω, ο Αρμόδιος Δήμαρχος. Παρακαλώ να απαντήσω. Απαντήσω και το πρόβλημα, τώρα θα το κύριε Βικιάρη, είστε έτοιμος να προχωρήσω. Όχι να προχωρήσω, δεν ξέρω. Κύριος Κοντρολέρος. Μια ερώτηση που είναι ο πρόεδρο τη Διευθυντή του κ. Καπίλου Κωνσταντινού. Μια και σε τέσσερι ημέρε θα έρθουν τα Χριστούγεννα και το φωνό σου έχουν τελειώσει οι στολισμοί, η υπηρεσία αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ύψος της δαπάνης της υπηρεσίας που ανατέθηκε σήμερα. Το ύψος της δαπάνης για μόνο το ανακολάβω. Ήταν σημαντικό η πέση για 900 ευρώ το ανακολάβω. Πώς έπρεπε και ήταν σαν 900 ευρώ. Συμπιώσω και ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάβος, παρακαλώ. Το ίδιο θέμα πάνω, θα θέλω να ρωτήσω και εγώ το εξής. Γνωρίζω ότι ο χειριστής που προσλήφθηκε πρόσφατα από το Δήμο πήρε άδεια να τροφεί στέκον. Και δεν υπάρχει χειριστής κατά τον πόδο στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Μια κυβερνησία αυτή είναι ανταποδοτική. Ο Δήμος έκανε κάποιες ενέργειες που θα μπορούσε να προσλάβει άμεσα τουλάχιστον για ένα δίμηνο ένα χειριστή, ο οποίος θα μπορούσε ταυτοχρόνως, εντάξει δεν ξέρω αν θα προλάβει για τον στολισμό, αλλά παράλληλα να αλλάξει και μερικές λάμπες, οι οποίες από ό,τι γνωρίζω και ενημερώνω από τους πολίτες της Πορέδρος, υπάρχει μεγάλη έλλειψη και δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και λόγω των ερωτών. Ευχαριστώ. Να απαντήσει ο κ. Καρτσίνης, ο οποίος είναι και ήταν και παραγωγής. Ανέσαν δήμαρχο, δεν είμαι ακριβώς για τον ίδιο λόγο, αλλά ως προς το θέμα του προσωπικού για το παλικάρι το οποίο προσλάβαμε και έφυγε με δύο μήνες, επιστρέφει στις 2 Ιανουαρίου. Ο λόγος που πήρε την άδεια είναι για να τροφεί τέκνου, αλλά το βασικότερο είναι ότι το καλαθοφόρο μηχάνημα το οποίο εμείς είμαστε το πρώτο που κάνουμε δύο κίνησης, δεν έχει πιστοποίηση. Ως εκ τούτου ήρθε το Σώμα Επιθέρωσης Εργασίας και μας είπε ότι ένας όρος για να ξεκινήσει το μηχάνημα αυτό να ξαναβγεί σε κίνηση είναι να πάρουμε την απαιτούμενη πιστοποίηση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες, τις συντήρησεις του μηχανήματος, γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και πολύ σύντομα πιστεύω ότι όταν έρθει ο συγκεκριμένος κύριος που θα μας πάρει τις πιστοποίησεις, θα ξαναβγεί στην πληροφορία. Θέλω να καταλήξω δηλαδή ότι δεν είναι θέμα καθαρά χειριστή, είναι θέμα μηχανήματος αντίθετα αυτού. Δεν έχω μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν πρέπει να κυκλοφορεί αν δεν είναι έτοιμο για πέραση. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρσία. Να συμπληρώσω κάτι σχετικά με την ερώτηση του κ. Γκάβρου και την απάντηση του κυρίου Κατσίλη. Βλέπω τώρα εδώ πέρα κάνουν κάποιες ερωτήσεις για να δημιουργήσουν και εντυπώσεις για την λοιπόν πρόεδρο εδώ πέρα. Κύριε Γκάβρου, δεν γνωρίζετε εσείς ότι το καλαθοφόρο δεν έχει πιστοποίηση ως αρμόδιος αντιδήμαρχος 4 χρόνια
και ήρθε επιβεβαιώνει στις εργασίες όπως ανέφερε ο κ. Κατσής και μας είπε πώς πληροφορείται αυτό το μηχάνημα όταν δεν έχει πιστοποιηθεί ποτέ. Μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την πόση τώρα για μια δαπάνη που έγινε. Έγινε μια δαπάνη γιατί η Δημοτική Αρχή έκρινε ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά και επιλέξαμε αυτή τη λύση. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του γεωργοφόρου μηχανήματος, όταν επιστρέψει ο χειριστής, ο οποίος είναι ο μοναδικός, όπως γνωρίζετε, γιατί ο δεύτερος χειριστής έφυγε πριν ένα χρόνο από το Δήμο μας, με μετάφραση στην Αθήνα, τότε θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα του Δήμου. Μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τώρα εντυπώσεις εδώ πέρα που είναι οι πρόεδροι και να πούμε στον κόσμο ότι κάναμε μια δαπάνη. Δαπάνη αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου εκτός και να προτιμούσατε να μην στολίσουμε κάποιον το Δήμο. Αυτό να μας το πείτε, αν δεν θέλετε να στολίσουμε, να στολίζουμε. Εμείς επιλέξαμε να στολίσουμε με τη μοναδική δαπάνη που αφορά τον στολισμό, την δαπάνη που είχε να κάνει με την ανάθεση στον χειριστή και στον γερανό και στον ηλεκτρολόγο, ο οποίος ήταν μαζί για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε συνδυασμό με την δωρεά που εξασφαλίσαμε όμως δημόσια χαρίστησα και τον κύριο Ανδρέου Μεσολάβη σε δύο εταιρείες, την δωρεά που έγινε στο προς το Δήμο μας μεγάλης αξίας στο Λιόν. Και ο κύριος Μπάμπαλος, ο φίλος του κυρίου Δαλιάννη, Μεσολάβης κύριος Δαλιάννης και μας παραχώρησε κάποια στολίδια και με τα μέσα αυτά, χωρίς ουσιαστικά να δαπανίσει ο Δήμος καθόλου χρήματα για στολίδια, το μόνο που έπρεπε να κάνουμε για να μπορέσουμε να στολίσουμε ήταν αυτό. Και επιλέξαμε αυτή τη λύση. Φαντάζομαι να σας κάλυψα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κάμερο, έχετε το λόγο για να ρωτήσουμε το θέμα. Νομίζω ότι δεν έχει. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Απλώς θέλουμε να ρωτήσουμε. Να σας ενημερώσω λοιπόν μια και απευθύνεσαι σε συζητία στην δική μου της Αντιδημαρχίας. Το καλάθι υπήρχε και λειτουργούσε κανονικά. Υπήρχε χειριστής. Ο Δήμος είχε τεχνικό ασφαλείας και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα, εάν υπήρχε πρόβλημα για το καλάθι, έπρεπε να το γνωρίζουμε μέσω του τεχνικού ασφαλείας, μέσω του μηχανικού του Δήμου, μέσω του χειριστή και όλα αυτά. Άρα το καλάθι λειτουργούσε και χρησιμοποιούνταν κανονικά. Τώρα δεν θέλω να μπω σε μικροπολιτική, γιατί αν κυκλοφορούσε ή κυκλοφορεί, το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως θέλουμε να ασφαλιστεί ο Δήμος, και βεβαίως θέλουμε να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες, και βεβαίως θέλουμε λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, μια και ο κόσμος θα βγει από την πρωτεύουσα και από τις μεγάλες πόλεις να ζήσει στο χωριό, στη γειτονιά, στην επαρχία. Θέλουμε να έχει τον ανάλογο φωτισμό. Ευχαριστώ. Το μηχάνημα δεν είχε πιστοποίηση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, αν ήταν υπεύθυνο ο Δήμαρχο, που σίγουρα δεν ήταν, δεν με ενδιαφέρει να είναι ο Δημοτικό Ασφαλεία του Δήμου ή ο Μηχανικό του Δήμου. Εγώ ξέρω ότι ένα μηχάνημα και πολλά άλλα, τα οποία είναι κακώ συντηρημένα και τα προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά και μα προκύπτουν τη μία τη μία πίσω την άλλη, τεράστια κόστη για συντήρηση, με βεβαιώσει μηχανικών και εργολάβων συντήρησης που είναι από που ήταν ασυντήρητα από το 18 και όχι μόνο. Αυτό τα πάμε στην τέσσερα. Δεν ήταν στη σκέψη μου να πω τίποτα για αυτά, αλλά το συγκεκριμένο που ήταν και καταλαβαίνετε, ναι, αν δεν είναι έτοιμο και ασφαλή για κυκλοφορία, δεν θα ξαναβγεί. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κοινό, εκ των λόγων, παρακαλώ. Μπορείτε να καθίσετε στην καρύδα για να εξοπλίσετε τον πρόγραμμα. Καλησπέρα από μένα. Όσον αφορά το πρόβλημα με τις λάμπες, επειδή έχουμε συμπορία το δικό μας, έχει αναλαμβάνει τουλάχιστον 5 μήνες. Είναι το μισό χωριό που καεί από κεραμούς, τις εντάξεις, και είναι ένα μικρό χωριό. Όσον αφορά εδώ, κάπου ήρθε ένα δέντρο με 1,5 μέτρο, το οποίο δεν έχει πει καλά, δεν έχει στολιστεί το χωριό. Τώρα δεν ξέρω αν έχει προκληθεί για εργασία, στο δικό μου πάλι δεν υπάρχει και ένα βαδάκι. Οι κεράτες, στο δικό μου χωριό, ευχαριστούμε κύριε Συνέα. Πιστοποιήστε μου το χρόνο. Να προχωρήσουμε στα θέματά μας και να μιλήσουμε για τους άλλους. Στα εκτός μερικές